ακούσουμε και εσάς. Ποια είναι η δική σας άποψη? Καταρχάς, ο κύριος Ράμα είναι πρωθυπουργός μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ, μιας χώρας που σχεδόν βρίσκεται στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας αρχηγός κράτους, ο οποίος συγχρονίζεται συχνά με τον Έλληνα πρωθυπουργό σε διεθνή φόρα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν σε πολέμους, ενισχύουν αυτούς τους πολέμους. Και μάλιστα αυτές οι σχέσεις είναι αποδεκτές και από τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα, γιατί δεν νομίζω κανένας από τα παριστάμενα κόμματα να είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εναντίον του ΝΑΤΟ. Κανείς. Άρα λοιπόν ο κύριος Ράμα είναι ένας αρχηγός που έχει πάρα πολλά και να ορίστε. Τι να κάνουμε, διακόψουμε διπλωματικές σχέσεις με την Αλβανία? Όχι, 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 δεν είναι υπ' αυτό. Τότε. Εγώ περιγράφω τον κύριο Ράμα, ναι, και περιγράφω πώς ότι οι σχέσεις είναι πραγματικά ιδιαίτερες όλων. Τώρα από εκεί και πέρα, η ευκαιρία, με την ευκαιρία επίσκεψης του κυρίου Ράμα στην Ελλάδα, παρατηρούμε, είμαστε παρατηρητές μιας πραγματικά προσπάθειας εκμετάλλευσης, μιας πλειοδοσίας θα έλεγα, εκμετάλλευσης εθνικιστικών απόψεων από το να σταματήσει ο Ράμα στα σύνορα, έχουμε ακούσει και τέτοιες γελιότητες, μέχρι να του καθορίσει η ελληνική κυβέρνηση πότε θα μιλήσει. Συμφωνώ ότι υπάρχουν τα προβλήματα της φυλάκησης του Μπελέρη, υπάρχουν τα προβλήματα της ελληνικής μειονότητας στην Νότια Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο, όπως υπάρχουν και τα τεράστια προβλήματα των Αλβανών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εργάζονται, οι οποίοι είναι ένα καθημερινό στοιχείο εκμετάλλευσης, στο ίδιο επίπεδο βέβαια που υφίστανται και οι Έλληνες και πολύ περισσότερο, γιατί και αυτό είναι Αλβανός που ακούγεται, είναι πραγματικά ένα πολύ τρισάθλιος, ένας τρισάθλιος χαρακτηρισμός που όμως επιδράει και στην εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κοιτάζοντας την ουσία, θέλουμε να δούμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι οι συνθήκες που ζει ο αλβανικός λαός μέσα σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς. Άρα δεν είναι προβληματική η παρουσία του κύριου Ράμα, δεν είναι προβληματική για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος η συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, και αφού έχει προηγηθεί η ένταξη του κυρίου Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας? Αυτά, κοιτάξτε αυτό, να δείτε. Πέρα από αυτό, εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Άρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν τρέχει τίποτα, γι' αυτό. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό λέω. Για το συγκεκριμένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται απέναντι σε οποιοδήποτε στοιχείο αλλοιώνει την άποψη του εκλογικού σώματος, είτε είναι ελληνικού, είτε είναι αλβανικού, είτε οποιοδήποτε άλλο. Γιατί αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράψατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά επιδρούν, και μάλιστα είμαστε στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, επιδρούν σε αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είπα εξ αρχής, γίνεται μια προσπάθεια, μια πλειοδοσία εκμετάλλευση εθνικιστικών θέσεων. Είναι στοιχεία αυτά. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν το διακύβευμα. Μάλιστα. Που είναι το πώς θα πέρασει καλά ο λαός. Μου κάνει τεράστια εντύπωση η φράση που άκουσα: αν δεν ήταν η Τουρκία, θα ήμασταν εμείς στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, και θα κάναμε ό,τι θέλουμε, που ακούστε από τον κύριο Βέτα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί. Συνεχίζω όμως. Αυτό ακούστηκε. Από εκεί και πέρα, η Νατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών έγινε το 2018 και έγινε με τις ευλογίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ναι. Ποια από τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σήμερα αμφισβητούν αυτούς τους δύο οργανισμούς? Κανείς. Οι φωνές οι οποίες ακούστηκαν δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις φωνές που ακούγονται ως αιτιολογία με τις φωνές που ακούγονται σήμερα για το αν ο Ράμα θα έρθει Δευτέρα ή θα έρθει Τρίτη ή θα έρθει Παρασκευή. Ουσιαστικά γίνεται μια εκμετάλλευση, γίνονταν τότε μια εκμετάλλευση, ενώ επί της ουσίας συμφωνούσαν, και φάνηκε και μετά αυτό, φαίνεται και σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, για το ότι είχε ανέβει στα κεραμίδια με προεξάρχοντα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άδωνη Γεωργιάδη. Μην πω τώρα τις ρίσους τότε ή να επαναλάβω αυτά που λέει σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών έδωσε τότε την αιτιολόγηση στον ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι με αυτή τη συμφωνία τα Βαλκάνια θα επικρατήσει η ειρήνη, θα αποδεσμευτούν πόροι διπλωματικοί της Ελλάδας για να ασχοληθούν με το κύριο θέμα που ήταν η Τουρκία. Ναι, ναι. Έτσι, με τα ελληνοτουρκικά. Πάμε τώρα 6 χρόνια μετά και βλέπουμε τι έχει συμβεί από αυτές τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που μετά το παρέλαβε και η Νέα Δημοκρατία.
με την Τουρκία βρισκόμαστε σε μαύρο χάλι. Μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση ότι επικρατεί ηρεμία. Δεν πετάνε τα F-16 στο Αιγαίο. Δεν είμαστε στο χάλι που είμαστε. Δεν πετάνε το F-16 στο Αιγαίο. Όμως, θα την ακούσετε, κύριε Βέντα. Όμως, αυτή τη στιγμή, κανένα θέμα σε ελληνοτουρκικές διαφορές ή να το πούμε καθαρότερα τις αξιώσεις της Τουρκίας, όπως είναι ο καθορισμός της ΑΟΖ, η απέτηση για αποστρατικοποίηση των νησιών, ουσιαστικά είναι ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχίας, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, που είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Και ένα άλλο σωρό στοιχεία τα οποία βάζει η Τουρκία, αυτή δεν έχει λυθεί κανένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η εικόνα η οποία είναι σήμερα είναι μια επίπλαστη εικόνα. Μάλιστα. Είναι μια εικόνα η οποία υπάρχει κάτω από την ομπρέλα, στείνεται κάτω από την ομπρέλα της νατοϊκής απέτησης για ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά ανάμεσα Ελλάδας και Τουρκίας, για να υπάρξουν οι πόροι ελεύθεροι στον Ουκρανικό πόλεμο ανάμεσα ΝΑΤΟ. Είπα και νομίζω Ρωσία. Ότι είπατε πρόταση, η πρόταση είναι να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είπατε Κουκουέ. Αυτό είναι καθαρό. Δεν είναι σταθερή καθαρή που είπατε, κύριε Ξενάκη. Όχι, επειδή σα ποια είναι η πρότασή σα, αυτή είναι η πρόταση από το ΝΑΤΟ. Είναι καθαρό ότι η συμμετοχή μα και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά καταστροφικά. Ωραία, πάμε να κλείσουμε όμω το πρώτο μα διάλειμμα. Κύριε Παπαναστάση, για να σα ακούσουμε και για την τοξικότητα θα ήθελα να σα ακούσουμε και αν θέλετε να πείτε και για το κομμάτι τη ακρίβεια. Με μεγάλη χαρά ακούει ο κόσμο. Καταρχά, νομίζω ότι η συζήτηση, η ερώτηση η αρχική ξεκίνησε από την δήλωση του κυρίου Κασελάκη που έκανε την γνωστή ότι θα ξεσκίσει όποιος στοχεύει να ξεσκίσει. Εμείς δεν στεκόμαστε στις ορμές, στις πολιτικές ορμές του κυρίου Κασελάκη, αλλά στεκόμαστε στην πολιτική που εκφράζει. Ναι. Ποια είναι αυτή η πολιτική? Δεν θα μακρηγορήσω, θα πω πολύ γρήγορα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, γιατί είναι πρόεδρος του ο κύριος Κασελάκης, στο ελληνικό κοινοβούλιο έχει ψηφίσει το 60% των νομοθετημάτων της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ το υπερβαίνει δραματικά, στη ΔΕ Ευρωβουλή 75% ο ΣΥΡΙΖΑ, 93% το ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι διαφορές λοιπόν αυτών των κομμάτων, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει πολιτική και είναι μια πολιτική που στους βασικούς της άξονες δεν διαφέρει ούτε από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ούτε από την πολιτική πρόταση που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Για να ξεμπερδεύουμε τα πράγματα λοιπόν, θέλετε να το δούμε και πιο αναλυτικά, επιγραμματικά. Στα νοσοκομεία, στην υγεία, αυτή τη στιγμή σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ είναι αποκλειστικά για δημόσια δωρεάν παροχή υγείας νοσοκομειακής στους Έλληνες ή βάζουμε μέσα και την συνύπαρξη με τον ιδιωτικό τομέα? Όχι το ΠΑΣΟΚ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ. Όχι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε κάθαρο απόλυτα. Βεβαίως. Είναι αναλυθές. Ορίστε, στα νομοσχέδια μέχρι σήμερα, βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχει συζητηθεί, έχουν γίνει συζητήσεις για τη δημόσια υγεία σήμερα, ήταν υπέρ του ΕΣΥ, αλλά με την δυνατότητα, αυτό που σας λέω τώρα, τα παραδείγματα, τα ξέρω. Δεν συγκοφαντώ εσάς, την πολιτική σας. Δέστε την πολιτική σας. Διαβάστε να την πάρετε. Συνεχίζω. Ένα αριστερό κόμμα. Μην με διακόπτετε. Να σας διακόψω. Μην με διακόπτετε. Γιατί με συγκοφαντείτε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ήταν αυτό το αριστερό κόμμα το οποίο πρωτοστάτησε, πήρε την πρωτοβουλία της επεξεργασίας της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις? Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ποιος τα υπερψήφισε? Και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία, επί Νέας Δημοκρατίας έγινε αυτό. Έγινε ή δεν έγινε? Έγινε. Δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε, έτσι έχετε την άποψή σας. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση που πίνεται νερό στο όνομά της όλοι. Νομοθετεί μέσω των οδηγιών και τις διρεκτίβες που έρχονται από τις Βρυξέλλες, γίνονται νομοθετήματα εδώ πέρα. Εσείς τα ψηφίζετε. Ψηφίζετε και την ΚΑΠ έχετε ψηφίσει, που έχουν τσακίσει αγρότες και κτηνοτρόφους και όλα. Το ξέρετε ότι 282 τώρα εκατομμύρια μπήκε πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι είναι υπό επιτήρηση 12 μήνες. Ρωτήστε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά 19, για να δείτε 19 τα στοιχεία τα οποία μου λέτε. 600.000 αγρότες υποφέρουν εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, εσείς τα στηρίξατε.
στηρίξαμε εμείς αυτά. Και κάποιοι είναι του κράτους. Λοιπόν, αυτά είναι της κυβέρνησης. Να πάμε και παραπέρα. Πόλεμος Ουκρανίας. Έχουμε δύο πολέμους γύρω μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τροφοδοτεί με πυρομαχικά και οπλικά συστήματα αυτούς τους δύο τους πολέμους. Το ΠΑΣΟΚ το επικρατεί άμεσα. Ζήτησε το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ για την Ουκρανία. Αν δόθηκαν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, ζήτησε διαφάνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά. Την Ουκρανία. Λοιπόν, επειδή στην Ουκρανία παρέχουμε στήριξη. Είναι αναλυτές. Ανθρωπιστική. Βοήθεια στέλνουμε στην Ελλάδα. Μα επειδή υπάρχει αδιαφάνεια, διαμαρτυρήθηκε το ΠΑΣΟΚ και ζήτησε στοιχεία. Ψηφίσατε προχθές τις αποστολές στην Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ψηφίζει ό,τι θεωρεί σωστό και ό,τι δεν θεωρεί σωστό το καταστρέφει. Θεωρήσατε σωστό να τροφοδοτήσετε την Ουκρανία με ελληνικά παράκληση. Θέλω να αφήσω λοιπόν το μισό λεπτό στον κύριο Παναστάση να μου εξηγήσει ποιο νομοσχέδιο υπέρ της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω πάλι. Ξαναλέω πάλι. Να καταλάβετε. Ποιο νομοσχέδιο. Να καταλάβετε. Ψέματα. Κάνετε λάθος τεράστιο. Ο Παπαναστάς δεν λέει ψέματα. Σας ξαναλέω πάλι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας ανεχόμενος την παρουσία και των ιδιωτών. Αυτό το ρήγμα λοιπόν που λέτε, μα σε όλα τα νομοσχέδια σε όλα τα νομοσχέδια που έχουν συζητηθεί μόνο τώρα τις τελευταίες μέρες είναι αυτό το στοιχείο το οποίο. Άρα λοιπόν, επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανατρώνετε ψωμί και το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα να φάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα να φάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε λοιπόν τον κόσμο πώς πορεύεται και πώς πορεύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την Άγια Συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν έρχονται από αυτές το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να καταλάβει ο κόσμο ενδεχομένως μια χώρα καρυδότσου πλαϊστό Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το γεωπολιτικό σημείο. Τι θα έκανε αύριο μεθαύριο. Είσαστε εσεί. Που παίξατε ήσασταν το πόμολο, του ΝΑΤΟ στις πρέσβες. Μένει ακόμη μισό λεπτό. Ο Μεντεσές του ΝΑΤΟ στις πρέσβες. Ήσασταν εσείς που πήρατε την πρωτοβουλία στην Αμερικανο-Νατοϊκή Συμφωνία των Δυτικών Βαλκανίων. Λοιπόν, ήσασταν εσείς οι οποίοι μην τα παριθμίσω τώρα.